безусловно, подоплека. Ничего здесь. Προσωπικά κίνητρα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Αμερικανική Προτροπή βλέπει ο Βλαντιμίρ Πούτιν πίσω από την απόφαση του Φαναρίου να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά του Βαρθολομαίου, κατονομάζοντας τον και κατηγορώντας τον ενώπιον 1.700 δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο. Τώρα να δούμε πόσο εξαρτημένη θα είναι από την Τουρκία από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκλογή των ιεραρχών, αλλά και για τα χρήματα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό κίνητρο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, να φέρει την περιοχή υπό τον έλεγχό του και στη συνέχεια να κερδίζει χρήματα από αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο κίνητρο, εκτός φυσικά και από μια προτροπή της Ουάσιγκτον. Τα γεγονότα σχετίζονται με την πολιτική και τις προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, είπε ο Πούτιν. Δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία και τη θρησκευτική ελευθερία. Οι λόγοι είναι καθαρά πολιτικοί, είπε ο Ρώσος Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή παρέμβαση στις εκκλησιαστικές υποθέσεις στην Ουκρανία. Κάτι που, όπως είπε, έχει να συμβεί από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.